Μάλιστα, κύριο Κώστα του ΑΚΕΛ, βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εμπορίου, εν αναμονή και του Προέδρου της Επιτροπής, του κύριου Κυριάκου Χατζηγιάννη, να δούμε τι λέχθη χθες, κύριε Κώστα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Καδιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για το καλάθι του νοικοκυριού, έχουμε αντιληφθεί όλοι. Είναι ένα μέτρο, έγινε εισήγηση, ξεκίνησε στην Ελλάδα, είναι και σε άλλες χώρες. Ήταν να έρθει και σε εμάς για διάφορους λόγους. Πάει μετά τις εκλογές. Και χθες μπήκε η ταφόπλακα, αν θέλετε, αυτής της προσπάθειας τώρα στην Βουλή. Θέλω καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Εντάξει, υπάρχει αυτό το μέτρο στην Ελλάδα, Αγκαδία. Γνωρίζεις εσύ πολύ καλά ότι υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν προβλήματα στην Ελλάδα. Ναι. Εγώ θα σταθώ στις αντιδράσεις σοβαρές των ενώσεων των καταναλωτών. Οπότε, χτες εγγράψαμε το θέμα για να δούμε ακριβώς το τι προτίθεται η πολιτεία, τι προτίθεται το Υπουργείο Εμπορίου, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να κάνει. Ήρθε ο διευθυντής της υπηρεσίας, μας ανάφερε ότι ακόμα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς θα εφαρμόσουν στην Κύπρο. Ναι. Δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη. Ουσιαστικά, να χαιρετήσουμε και τον κύριο Χατζηγιάννη, να τον βλέπουμε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Καλό Κώστα, μεσημέρι, ναι. Κυριακό. Καλή Λοιπόν, Κώστα, ότι ακόμα δεν γνωρίζουν το τι πρόκειται να κάνουν, δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα ακολουθήσουν το μοντέλο της Ελλάδας. Έχει γίνει ένας κύκλος διαβούλευσης με κάποιους φορείς. Πρέπει να πω ότι κάποιοι φορείς εχθές διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαβούλευση. Είπαν ότι θα συνεχίσουν αυτή τη διαβούλευση, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις και χτες στην Επιτροπή από διάφορους φορείς, όπως για παράδειγμα η ΟΕΒ. Από εκεί και πέρα, το σημαντικό είναι ότι δεν είναι κάτι που να γίνει άμεσα, αλλά πάει για τον Μάρτη μετά τις εκλογές. Τώρα, εμείς αυτό που είπαμε εξ υπαρχής ότι είναι ένα σημαντικό μέτρο. Αν θα το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε σωστά όμως για να βοηθηθεί όντως ο καταναλωτής. Να σας πω γιατί σας το λέω. Προσπαθώντας να ανακαλύψω έτσι λίγο τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα, είδα στα παράπονα των καταναλωτών, των ενώσεων καταναλωτών στην Ελλάδα, ότι για παράδειγμα για να γλιτώσει το μήνα 25 ευρώ, τα καύσιμα σου που θέλει για να πάει σε 4 διαφορετικού χώρου για να ψωνίσει αυτά που χρειάζεσαι, μπορεί να είναι περισσότερο. Να. Το δεύτερο είναι τα παράπονα που υπάρχουν, αγαπητοί Κατία, από μικρές υπεραγορές, ξέρεις, από μικρά μπακάλικα, μικρούς χώρους, ναι, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να χαμηλώσουν πολύ τις τιμές τους. Όλα αυτά να πρέπει να τα δούμε. Βέβαια, αν μου επιτρέπεις, πρέπει να πω ότι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, κυρίως τα νοικοκυριά που έχεις ειλικρινά καθημερινά κατακλυζόμαστε από περιπτώσεις οικογενειαρχών, οικογένειες δηλαδή, οι οποίοι δεν μπορούν να ταΐσουν τα κοπελούθια και τους έτσι απλά κυπριακά για να καταλάβει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι ουσιαστικά μέτρα που να το βοηθήσουν. Η Βουλή, να σας πω έτσι ένα-δύο παραδείγματα. Προσπάθησε να μειώσει το ΦΠΑ στο ρεύμα. Δεν το δέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με την πρόταση νόμου τη δική μας, καταφέραμε και πέρασε από τη Βουλή η κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα. Δεν το δέχτηκε ο πρόεδρος. Πέρασε επίσης με την πρόταση του Δίκο και της ΔΥΠΑ η κατάργηση του ΦΠΑ επί του ρήπων που μπαίνουν πάνω στους λογαριασμούς του ρεύματος. Δεν το δέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κόσμος γιατί πληρώνει σήμερα ακριβά τα προϊόντα, αγαπητοί Κατία? Είναι γιατί πήρε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη λόγω των διεθνών τιμών των καυσίμων, αλλά και για άλλους λόγους. Ανεφέρναμε έγκαιρα φυσικό νερό και ηλεκτροπαραγωγή. Ανανείαμε την αγορά από τα 14, να λέω ότι είναι ανοίξει. Σας λέω ότι ούτε τα επόμενα 2 χρόνια θα ανοίξει. Ναι. Εάν καταφέρναμε να τη ζήσουν περαιτέρω οι άπεστες στην ηλεκτροπαραγωγή, και αν με τον τρόπο θα σταματούσαμε την ιστορία με τους ρήπους, σας είπα τις προάλλες ότι φέτος ο κόσμος θα πληρώσει από την τσέπη του πάνω στους λογαριασμούς του ρεύματος 220 εκατομμύρια. Σε αυτό σημείο σας διακόψω, κύριε Κώστα, γιατί τώρα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη. Έχω και ένα μυγάκι πάει και έρχεται. Είναι σε εξέλιξη 12 ώρες στάση εργασίας των εργαζομένων της ΑΕΚ. Ναι. Συμφωνείτε μαζί τους σε αυτά τα αιτήματά τους? Να σας πω, μια και μιλούμε είναι και επικαιρό. Ναι. Ο κόσμος αυτό που θέλει, αγαπητοί κάτι, τι είναι? Θέλει φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Σωστά. Θέλει δηλαδή να έχει φτηνό ρεύμα, το οποίο η τιμή του ρεύματος αν χαμηλώσει, τότε θα έχουμε, ελπίζω, και μείωση στις τιμές των προϊόντων. Αν μου επιτρέπεις να ανοίξω μια παρένθεση. Θυμούμε το 2011, μόλις προεκλέγηκα, που ήρθαν τότε η παραγωγή ψωμιού και γάλακτος στη Βουλή και έλεγαν ότι διεθνώς η τιμή του πετρελαίου πήγε στα ύψη, είχε πάει τότε 140 το ρεύμα το βαρέλι. Το ρεύμα στην Κύπρο να γίνει πανάκριβο, πρέπει να ακριβώσουμε τα προϊόντα μας.
Να σα πω ότι μετά από δύο χρόνια η τιμή του πετρελαίου έπεσε στα 25 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του ρεύματος στην Κύπρο ήταν τη μισή από τότε. Είδατε τις τιμές τούτες των βασικών προϊόντων που χρειάζεται ο κόσμος για να ζήσει να μειωθούν. Όταν η ΑΕΚ ζητά να μπορέσει να μπει στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για να μειώσει τους ρήπους και δεν τις επιτρέπει το κράτος, δεν θα διαμαρτυρηθούν. Να. Όταν η ΑΕΚ ζητά να μπορεί να προμηθεύει τον κόσμο φυσικών αέριων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν τις επιτρέπουν, δεν θα διαμαρτυρηθούν. Η ΑΕΚ πρέπει να αφαιθεί, να μπει και αυτή και στην ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού όταν θα ανοίξει επιτέλους αυτή, δυνατή. Αλλά δεν μπορείς, για παράδειγμα, να τις απαγορεύεις να ασχοληθεί με έργα ΑΠΕ για να μπορέσει να δώσει φτηνό ρεύμα στον κόσμο. Να ακούσουμε και τη θέση του κ. Χατζηγιάννη. Δύο δευτερόλεπτα μόνο. Είπαμε πολλές φορές ως κόμμα ότι σε άλλες χώρες, τώρα πρόσφατα, κατάφεραν, αγαπητοί κάτι, με μειοδοτικούς διαγωνισμούς να κερδίσουν, να βρουν ρεύμα με 2 και 3 σεν την κιλοβατόρα, με μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Στην Κύπρο το πράγμα δεν το κάνουμε. Ή μας είπαν ότι αν θα επιτραπεί, δεν θα επιτραπεί στην ΑΕΚ να λάβει μέρος. Μπορεί να ξέρω ότι ταλαιπωρείται ο κόσμος, μπορεί να το έσχατον τους μετρών η απεργία, αλλά δείτε τουλάχιστον αυτά που βάλουμε κάτω εμείς ως κόμμα. Αφήστε τους τουλάχιστον να μπορέσουν να μπουν στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ για να μπορέσουν να δώσουν πιο φτηνό ρεύμα στον κόσμο. Κύριε Χατζηγιάννη, έτσι να το εξελίξετε κι εσείς όμως από το καλάθι για να φτάσουμε στο ρεύμα και την ΑΕΚ. Εντάξει, να μην δημιουργούμε πάντοτε υπερπροσδοκίες μέσα από το επίκαιρες τάσεις οι οποίες έρχονται ή προκύπτουν ως απόρρια της οποιασδήποτε πρωτοβουλίας και γίνομαι πολύ πιο συγκεκριμένος. Πρόσκαιρα εννοείται. Το καλάθι του νοικοκυριού. Γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια υπερπροσδοκία ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Που δεν είναι αληθές και ποσός θα συμβάλλει, σε καμία περίπτωση δεν θα συμβάλλει στο να αυξηθούν. Ο πληθωρισμός και η πορεία του είναι άλλες οι προϋποθέσεις του. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι ένας μηχανισμός τέτοιος, λέω εγώ απόλυτα ωφέλιμος, ο οποίος θα επιδιώξει να πετύχει μια διαφάνεια στην αγορά, απαραίτητη, άκρως απαραίτητη αυτή η διαφάνεια, για τη σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού. Αλλά σε καμία περίπτωση το καλάθι του νοικοκυριού ή αυτός ο μηχανισμός ο οποίος επιχειρείται να χτιστεί δεν θα είναι μηχανισμός ο οποίος θα παρεμβαίνει στην αγορά και ούτε καν το θέλουμε αυτό. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, η αγορά από μόνη της θα πρέπει να λειτουργά πρόσκοπτα και χωρίς παρεμβατισμούς. Άρα λοιπόν, λέω, ακόμα και στις καλές περιπτώσεις ο μηχανισμός αυτός είναι ωφέλιμος. Θα πρέπει να υπάρξουν προβληματισμοί στο επόμενο διάστημα λόγω του ότι η Βουλή θα είναι κλειστή. Να κάνουν τις διαπλεύσεις τους, να τα μελετήσουν σε βάθος, να φέρουν ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων, το οποίο σε κάθε εποχή και σε κάθε χρονική περίοδο, ανεξαρτήτως μάλιστα πληθωρισμού, θα πετυχαίνει μια διαφάνεια στην αγορά για να μην μπορεί να κάνει ο καθένας τα δικά του με τρόπο που να υπάρχουν είτε σκοκέρδιες είτε εκμεταλλεύσεις των καταναλωτών. Αυτό είναι πρώτης και αφορά το καλάθι του νοικοκυριού. Άρα λοιπόν θέλω να είμαι σαφής με τους πολίτες αυτού του τόπου ότι αν κάποιοι επιχειρούν να δώσουν μια σημασία ότι θα συμβάλλει ο ύψος και στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι απόλυτα λαθασμένοι και δεν είναι ούτε δίκαιοι στο να υποτιμούν το πόνο και το μαρτύριο που περνά ο κόσμος, ναι, μέσα από την ακρίβεια. Το οποίο υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που ενδεχομένως θα μπορούσαν να περάσουν μέσα από τη Βουλή. Κύριε Χατζηγιάννη, από αυτά που λέει και ο κύριος Κώστα. Θα επαναλάβω ότι ο πληθωρισμός είναι ένα οικονομικό μέγεθος. Υπάρχει ολόκληρη επιστήμη πώς αντιμετωπίζεται. Διαφωνώ κάθετα με προσέγγιση και πολιτικές οι οποίες επιδοτούν τη ζήτηση, ενισχύουν τα εισοδήματα. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ενισχύσει εισοδήματα ορισμένων, αυτοί μπορούν να αγοράζουν. Κατ' επέκταση δημιουργείται ζήτηση, αυξάνεται η ζήτηση. Κατ' επέκταση πάνε και οι τιμές προς τα πάνω. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι τα εισοδήματα τους δεν αυξάνονται, τιμωρούνται, γιατί θα είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν ακόμα ακριβότερα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ακόμα και με αυτόν τον μηχανισμό που ονομάζεται ΆΤΑ. Και το κατά πόσο, ας πούμε, το σύνθημα θα έλεγα ή το επιχείρημα που χρησιμοποιείται υπεραπλουστευμένα ότι ξέρεις η ΆΤΑ θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους. Εντάξει, όταν και εφόσον επεκταθεί σε όλους είναι άλλο θέμα. Ωστόσο όμως αυξάνοντας τους μισθούς, επαναλαμβάνω,
ό,τι αυξάνει στη ζήτηση πάνε προς τα πάνω οι τιμές και δεν συμβάλλει ποσός. Ναι, είναι ένας φαύλος κύκλος. Τώρα ψάχνουμε ακριβώς εκείνη τη μεθοδολογία που θα τον σταματήσει από το να κινείται. Ναι, και ειδικά στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από την αύξηση της προσφοράς, μέσα από την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό, επειδή δεν μπορεί να το πράξει μόνο η ΑΕΚ, θα πρέπει να ανοίξουμε το συντομότερο δυνατό. Συμφωνώ ότι υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση, το ανάφερε και ο φίλος ο Κώστας. Υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση στο θέμα του ανοίγματος της αγοράς. Εκεί είναι που θα πρέπει να διατρίψουμε όλοι, χωρίς να σημειώνονται άλλες αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, προκειμένου να έρθει και ο ιδιωτικός τομέας και η ΑΠΕ και όσοι μπορούν να μαζί με την ΑΕΚ, βεβαίως, ασφαλίζοντας έτσι. Βεβαίως, μαζί με την ΑΕΚ. Ωραία, θέλω κάτι τελευταίο. Κάτι, αν επιτρέπετε, εν ώψη και αυτών των διαμαρτυριών οι οποίες γίνονται και αντιλαμβανόμαστε όλη τη λεπτότητα και την ευαισθησία του τομέα της ενέργειας και κυρίως την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, θα ήθελα να καλέσω να γίνουν δεύτερες σκέψεις από όλες τις πλευρές. Εμείς ως Βουλή έχουμε διατρίψει υπέρμετρα στο θέμα. Είμαστε σε θέση και μπορώ να μιλώ και μπορεί να με επιβεβαιώσει και ο συνάδελφος. Έχουμε διατρίψει τόσο βαθιά που νομίζω ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό τα αιτήματα μπορεί να είναι λιγότερο δίκαια ή περισσότερο δίκαια της κάθε πλευράς. Τους προσφέρουμε τη δυνατότητα, αν και εφόσον να έρθουν αυτά τα μέτρα, για Δευτέρα, Τρίτη, εμείς μπορούμε να κάτσουμε κάτω μαζί τους, να ανοίξουμε ένα διάλογο για να πάει το πράγμα στην θέση του. Νομίζω πάντοτε ο διάλογος δεν ναύει κανένα. Άρα λέτε, κύριε Χατζηγιάννη και κύριε Κωνσταντή, μπορείτε να καλέσετε έτσι τώρα μετά και την... Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Δευτέρα μπορούμε να ασκήσουμε εκείνον τον καταλυτικό ρόλο. Εμείς δεν θα δώσουμε φυσικά την κλίση. Ναι, φέρετε και το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Διευθυντή. Και όλοι και όλοι. Εγώ δεν θέλω να πω στη λογική να κρίνω κανέναν επιχείρημα. Όλα τα επιχείρηματα έχουν τη βάση τους και πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Όλα, και των εργαζομένων και του Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς όμως, ωστόσο, θεωρώ ότι είμαστε το μόνο σώμα σε αυτή την πολιτεία που μελέτησε, ενδιάτριψε εδώ και 1,5 χρόνο και προκαλώ και τον συνάδελφο τον Κώστα, διατρίψαμε εδώ και 1,5 χρόνο σε τέτοιο βάθος που πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη συνολική πορεία και του ανοίγματος της αγοράς και των πραγματικών αναγκών. Απλώς θα μπορούσαμε να προσφέρουμε καταλητικά για να μην δημιουργούνται και ταλαιπωρίες είτε στο τομέα του ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, τώρα επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα επισκεφθούμε τα αγροκτήματα. Αναφέρομαι στα επισκέψιμα αγροκτήματα. Απλά πείτε μου μόνο, είναι η πρόταση νόμου του Αβέρο Φινοφύτου, αν συζητήθηκε χθες, κυρία, ή αν είναι κάτι το οποίο θα ψηφιστεί πριν από τις εκλογές. Ναι, είναι μια αξιόλογη πρόταση νόμου. Θεωρώ ότι δημιουργούνται δυνατότητες δημιουργίας εσόδων των γεωργοκτηνοτρόφων μας, συμπληρωματικού εισοδήματος των γεωργοκτηνοτρόφων μας, με την παράλληλη ανάγκη που καθορίζεται από πλευράς του τουριστικού μας προϊόντος, προκειμένου να ολοκληρώσουμε την γάμα της τουριστικής υπηρεσίας και το θέμα των βλάπτων, αλλά και το θέμα των επισκέψιμων αγροκτημάτων, ακόμα και το θέμα της χειροτεχνίας. Θα πρέπει το συντομότερο να τα ολοκληρώσουμε, προκειμένου και το τουριστικό μας προϊόν να είναι ολοκληρωμένο. Απλά επειδή είναι μια πρόταση που θα ανέμενε κανείς να έρθει ενδεχομένως από το Υφυπουργείο Τουρισμού ή από άλλους φορείς, επειδή είναι μια πρόταση νόμου τώρα, έτσι και πολυσέλιδη. Αυτή την πρόταση νόμου την έχουμε ετοιμάσει εδώ και 3 με 4 ολόκληρους μήνες. Είναι άκρος ολοκληρωμένη. Έχουμε συλλέξει όλο το κεχτημένο διαλόγου και προβληματισμού σε όλη τη φάση μέχρι και σήμερα. Ως εκ τούτου δεν τίθεται κανένα θέμα. Η πρόταση νόμου είναι ολοκληρωμένη. Ακούστηκαν χθες πολύτιμες εισηγήσεις ως προς και την περιβαλλοντική διάσταση, καθώς επίσης όμως και θέμα να μην κάνουμε κάτι και στη συνέχεια να ερχόμαστε και να απευθυνόμαστε με λαθασμένους τρόπους ή παράτυπους τρόπους. Όλα αυτά θα θα συμπεριληφθούν στο νέο το κείμενο, ούτως ώστε να είναι απολύτως. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννη. Κύριε Κώστα, ένα σχόλιο για τα επισκέψιμα αγροκτήματα. Πολύ σύντομα, αγαπητή Κάτια. Εδώ και 2 χρόνια ο Υφυπουργός Τουρισμού και ο Υπουργός Γεωργίας μας έλεγαν ότι ετοιμάζουν νομοσχέδιο. Πριν 15 μέρες στη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου Τουρισμού, όταν ρωτήθηκε ο κ. Περδίος, μας ανάφερε ότι το νομοσχέδιο είναι έτοιμο, είναι στο τέλος και πολύ σύντομα θα καταληθεί στη Βουλή. Δεν ξέρω αν η πρόταση νόμου του κ. Νεοφίλου ετοιμάστηκε πριν 3-4 μήνες.
Ξέρω ότι κατατέθηκε την Πέμπτη, μπήκε χτες για συζήτηση, η Βουλή την άλλη εβδομάδα κλεί, έγινε μια συζήτηση επί της αρχής εχθές, υπήρξαν και αντιδράσεις, διαφωνίες, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προλάβουμε, γιατί αν θα κάνουμε κάτι πρέπει να κάνουμε σωστά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να τοποθετηθούμε, θα τοποθετηθούμε να κάνουμε κάτι. Επειδή είναι και οι κανονισμοί, για παράδειγμα, του ωραρίου του Δημόσιας Υπηρεσίας, που θα μπορούσε τσακμπάμ να το εξετάσετε πριν κλείσει η Βουλή από αυτά που είναι και συμφωνημένα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.